έχω μεγαλώσει από πολύ μικρός στο χώρο του ναυτικού μου βουλιαγμένης και πόσο μάλλον στην αντρική ομάδα της, στις Ακαδημίες και στην αντρική ομάδα της Δατοσφαίρισης. Θεωρώ ότι φέτος η Βουλιαγμένη έχει κάνει ένα παραπάνω βήμα για να μπορέσει να πετύχει πάλι εν ευθέτω χρόνο μια επιτυχία όπως ήταν αντίστοιχη αυτή του 97 και γενικότερα της δεκαετίας στα τέλη του 90 που είχε κατακτήσει τίτλους με τα ίδια της τα παιδιά, δηλαδή με παιδιά που προερχόντουσαν από τις ακαδημίες της. Έχουμε ανοίξει πολύ χώρο για τους, για τα παιδιά που έρχεται από κάτω, από τις ακαδημίες. Και όπως κάναμε και πέρσι, είχαμε 3 καινούρια παιδιά που σιγά σιγά μπήγανε μέσα, θέλουμε και φέτος να το κάνουμε έτσι. Η Βουλιαγμένη αυτή τη στιγμή έχει τα φόντα σε βάθος χρόνου να καταφέρει, να πετύχει κάτι όπως το περιγράφουμε τώρα, γιατί έχει πάρα πολλά παιδάκια στις ακαδημίες τα τελευταία 3-4 χρόνια. Οπότε αυτό θεωρητικά αυξάνει τη δεξαμενή της από παιδιά, μεγαλώνει τις επιλογές της και ως ένα βαθμό, όχι στο μεγαλύτερο, αλλά σε ένα βαθμό κρίνεται και από το ίδιο το σωματείο το πώς θα διαχειριστεί όλα αυτά τα παιδάκια για να μπορέσουν κάποια στιγμή να στελεχώσουν τις αντρικές ομάδες ή τις γυναικείες ομάδες, που είναι ο απότερος στόχος, και κατ' επέκταση να δώσουν και ανάσα στις εθνικές ομάδες. Φέτος με καινούριους κανονισμούς έχει αλλάξει πολύ το πόλο, για μένα προσωπικά. Είναι και πιο γρήγορο. Τώρα αμυντικά, επιθετικά, τι θέλω εγώ, δεν έχει τόσο ρόλο όσο βλέπετε. Πρέπει ο ένας παίκτης να σκέφτεται πολύ γρήγορα τώρα. Με κάθε φάουλ μπορείς να κερδίσεις κάτι. Παλιά δεν ήταν τόσο ανοιχτό το τερέν όσο είναι τώρα. Πέρσι είχαμε μία εμπειρία από τα παιχνίδια ευρωπαϊκά. Φέτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ο στόχος της ομάδας φέτος θεωρώ πως δεν αλλάζει αυτά τα προηγούμενα χρόνια, ανεξάρτητα αν το ρόστερ είναι πολύ πιο νεανικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Η Βουλιαγμένη οφείλει να πλασάρεται τουλάχιστον στους τελικούς των πρωταθλημάτων και του κυπέλου ίσως. Σημαντικός ρόλος που παίζει η Βουλιαγμένη είναι ότι είναι ένα σωματείο το οποίο πέρα από αθλητισμό διδάσκει και ήθος και παράλληλα πρέπει να μάθουν και τα παιδιά από εδώ και να γίνουν καλύτεροι αθλητές, αλλά πολύ σημαντικότερο να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Και νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια της Βουλιαγμένης και σε αυτά που πρεσβεύει και ξέρουν πολύ καλά, ειδικότερα στα τμήματα της δατοσφαίρισης που γνωρίζω καλύτερα, γιατί έχει και άλλα τμήματα η Βουλιαγμένη, ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά και για τον αθλητισμό αλλά και γενικότερα για το υπόλοιπο της ζωής τους, ότι χωρίς προσπάθεια δεν γίνεται τίποτα. Και η Βουλιαγμένη ακόμα και αυτό οφείλει να το μεταδώσει τα ίδια τα παιδιά μέσα από την προπόνηση, μέσα από σκληρή δουλειά.